Κύριε Τσούταλη, καλό απόγευμα από τη Δράμα και θα θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί σας αυτή την υπόθεση αρχαιοκαπηλείας σε περιοχή της Δράμας, σε αρχαιολογικό χώρο της περιοχής Καλαμπακίου, από ένα ζευγάρι να κάνει ανασκαφές. Δυστυχώς, τα φόπλακα για την πολιτιστική κληρονομιά είναι η αρχαιοκαπηλεία πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή ακόμη των γλυπτών του Παρθενώνα, θα έλεγα. Και όχι των Ελγινίων ή των Μαρμάρων, γιατί θα ήταν ντροπή να δώσουμε σε αυτά τα περίφημα αρχαία κομψοτεχνήματα το όνομα ενός αρχαιοκάπηλου. Δυστυχώς είναι μια γάγγρενα, θα έλεγα, την οποία τη ζω 31 χρόνια φέτος. Έχουμε κλείσει 31 χρόνια ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Έχουμε παραδώσει 16.537 αρχαιότητες στην ελληνική πολιτεία εθελοντικά. Και θα έλεγα ότι αυτό που κάνουμε μαζί με την αστυνομία, με μια αμφίδρομη σχέση εκτίμησης και σεβασμού και άψογης συνεργασίας, καταφέρνουμε πολύ λίγα πράγματα, διότι οι αρχαιοκάπηλοι αλωνίζουν την Ελλάδα. Κάτι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία είναι εξίσου σημαντική με τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Ελλάδα, χωρίς να είναι ένα θέμα δικό μας, αλλά ζωνικό, είναι υπερδύναμη στον πολιτισμό. Και αυτό το έχει υπογραμμίσει η UNESCO επιλέγοντας για λογότυπο τον Παρθενώνα. Δυστυχώς ενημερώθηκα για αυτό το θλιβερό περιστατικό. Άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να προστατεύουν τον πολιτισμό να μπαίνουν μέσα και να αλωνίζουν σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Βέβαια το θέμα εδώ πέρα είναι και διαφορετικό. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κενά από την πολιτεία. Και τι εννοώ? Ναι. Θα πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά και πώς πρέπει να προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ότι υπάρχει έλλειψη και φύλαξης ακόμη. Πάρα πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, σε πάρα πολλά μουσεία. Γι' αυτό και κατά καιρούς βλέπουμε να γίνονται κλοπές. Μην ξεχνάμε πριν από 5 χρόνια στο Μουσείο της Σαντορίνης, ο ίδιος ο φύλακας έκλεψε αρχαιότητες. Και ρωτώ ρητορικά, γίνεται απογραφή κάθε χρόνο? Μου δίνεται ένα βήμα πραγματικά για να βγάλω τα αποθυμένα μου σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον εθισμό που έχω, που θεωρώ ότι είναι πολύ δημιουργικός εθισμός. Σε έναν αρχαιολογικό χώρο μπήκανε, δεν έχει σημασία αν είναι σημαντικής αρχαιολογικής αξίας αυτά τα οποία πήρανε, σημασία έχει ότι έκλεψαν κάτι που ανήκει στους Έλληνες, που ανήκει. Γιατί οι ελληνικές αρχαιότητες, ο ελληνικός πολιτισμός είναι οικουμενικός, ανήκει σε όλους. Κύριε Τσούκαλη, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τι παραπάνω γνωρίζετε? Γιατί ξέρω ότι ήρθατε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, αν και στο παρελθόν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί. Οι πληροφορίες είναι πολύ θολές. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός και δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Okay. Σημασία έχει ότι το ζευγάρι αυτό, τον ηλικιό, πήρε αυτά τα πράγματα, τα οποία εάν δεν είχαν επέμβει οι αρχές, δεν ξέρουμε πού μπορούσαν να βρεθούν. Και δεν ξέρουμε το παρελθόν τους. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που ερευνάται σε βάθος και καλά κάνει η ελληνική αστυνομία. Και ερευνάται ότι ενδεχομένως έχω πολλές επιφυλάξεις για το εάν ήταν η πρώτη φορά ή αν έχουν ξανασχοληθεί οι συγκεκριμένοι με πιθανούς συνεργάτες, συνεργούς και σε άλλες υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας. Είναι ένα θέμα που χρήζει πραγματικά περαιτέρω ερεύνης και νομίζω ότι θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη σύντομα μαζί με τις ανακριτικές αρχές. Και τι σημαίνει, κύριε Τσούκαλη, ότι υπήρχαν πληροφορίες και μετά από έρευνες, δηλαδή υπάρχει γενικότερα, πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, υπάρχουν ενδείξεις για κάποιες επαφές και έτσι η αστυνομία και η Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς πηγαίνει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις? Θα πρέπει να πούμε ότι οι αρχαιότητες δεν είναι σαν τα ναρκωτικά για να μυρίζουν και να έχουμε κάποιους σκύλους. Οι περισσότερες πληροφορίες
και οι περισσότερες υποθέσεις που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας είναι μετά από πληροφόρηση, εκτός από κάποια τυχαία γεγονότα, όπως για παράδειγμα περιστατικά που έχω ζήσει, όπου κάποιος στράκαρε με το αυτοκίνητό του και είχε αρχαιότητες, ή μετά από μια μεγάλη φωτιά σε κάποια περιοχή απεδείχθη ότι κάποιοι είχαν κρύψει αρχαιότητες. Το 99% των υποθέσεων μόνο από πληροφόρηση μπορούν να έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Επομένως, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να γίνουμε ενεργοί πολίτες και όταν βλέπουμε κάτι ύποπτο να ενημερώνουμε τις αρχές, είτε την αστυνομία, είτε το Υπουργείο Πολιτισμού, τις εφορίες αρχαιοτήτων, ακόμη και εμάς που κάνουμε αυτό το εθελοντικό έργο, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα να διεκδικούμε, και πολύ καλά κάνουμε, τα γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο, να διεκδικούμε από άλλα μουσεία ελληνικές αρχαιότητες και να μην προστατεύουμε τα ήδη υπάρχοντα στην ελληνική επικράτεια. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πραγματικά. Αν συνειδητοποιήσουμε το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα συνηγορήσουμε σε αυτό που έχω πει πριν από πάρα πολλά χρόνια και δεν το παίρνω πίσω, όσο σκληρό κι αν είναι. Για μένα ο αρχαιοκάπηλος είναι εθνικός μειοδότης. Και θα ήθελα να σας κάνω και ακόμα μία ερώτηση, κύριε Τζουκαλή. Στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ράμας, αλλά και γενικότερα, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, εδώ, υπάρχουν αρκετοί αρχαιοκάπηλοι, υπάρχουν αρκετοί που ψάχνουν για αρχαίους θησαυρούς, γνωρίζετε, έχετε πληροφορίες, έχετε εικόνες. Βεβαίως έχω πληροφορίες και θα σας πω και το εξής. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στην ελληνική επικράτεια έχει αναδειχθεί το 7,5-8% περίπου των αρχαιοτήτων που υπάρχουν, καταλαβαίνουμε ότι ούτε το 1/10 δεν έχει αναδειχθεί. Αυτό σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα απέραντο μουσείο. Δυστυχώς τα κυκλώματα αυτά οργιάζουν και εκεί και στην περιοχή σας και στη Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο. Δεν υπάρχουν ωσοστώσεις, αλλά ξέρουμε ότι τα κυκλώματα αυτά έχουν κώδικα επικοινωνίας να επικοινωνούν μαζί με συγκοινωνούντα δοχεία και να οργιάζουν στην κυριολεξία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, η περιοχή τους βολεύει πάρα πολύ εύκολα να τα βγάλουν εκτός Ελλάδος, είτε στη Βουλγαρία, είτε στα Σκόπια, είτε και ακόμη στην Τουρκία. Γιατί έχουμε περιπτώσεις που πάρα πολλές αρχαιότητες έχουν φύγει και στην γείτονα χώρα, στην Τουρκία. Κύριε Τζουκαλή, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και σας ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται με την αρχαιοκαπηλεία. Είναι πραγματικά μια ταφόπλακα του πολιτισμού μας.